Έντονη κριτική για τη στάση της προηγούμενης κυβέρνησης σχετικά με τις καθυστερήσεις του έργου του μετρό άσκησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μαζί με το πολυμελές κλιμάκιο του Υπουργείου επισκέφθηκε τον πολύπαθο σταθμό Βενιζέλου και τον σταθμό Αγίας Σοφίας. Ο κ. Καραμαλής κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για επικοινωνιακή προβολή χωρίς να γίνουν βήματα μπροστά του έργου και ανακοίνωσε πως ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει τις κινήσεις που θα γίνουν στο επόμενο διάστημα για την επιτάχυνση του έργου του μετρό. Ο Πρωθυπουργός από βήματος ΔΕΘ θα ανακοινώσει τα σχέδια που έχει για την επιτάχυνση του έργου. Πρέπει να ξέρουμε ότι το έργο αυτό είναι ένα έργο που έχει στοιχήσει πάρα πολλά χρήματα στον Έλληνα φορολογούμενο και πρέπει πρωταρχικός στόχος για μας είναι να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα. Εμείς δεν θα εγκαινιάσουμε μουσαμάδες, θα εγκαινιάσουμε μετρό. Ο διευθυντής του έργου Γιώργος Κωνσταντινίδης ενημέρωσε τι ακριβώς συμβαίνει με τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου, καθώς η μετακίνηση ή όχι των αρχαιοτήτων έχει τεθεί και πάλι στο τραπέζι της συζήτησης. Με βάση την απόφαση της 6ης Οκτωβρίου του 2015, την απόφαση του Υπουργού της Πολιτισμού, οι αρχαιότητες πρέπει να διατηρηθούν κατά χώρα που έχουν βρεθεί στο σταθμό. Με βάση αυτή την απόφαση, τι κάναμε. Επιχώσαμε τον αρχαιολογικό χώρο με μια ειδική μέθοδο που ζήτησε το Υπουργείο Πολιτισμού με σακιά άμμο, ειδική σκοπευτικής διαβάθμισης και πάνω σε αυτό το επίχωμα κατασκευάσαμε την πλάκα ροφής πάνω στην οποία βρισκόμαστε τώρα και πατάμε. Ο κ. Καραμαλής πάντως επισήμανε σοβαρές καθυστερήσεις ακόμη και στο στάδιο των μελετών του έργου. Αυτό λοιπόν που είδαμε δυστυχώς από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν επικοινωνιακά τεχνάσματα και μία, αν θέλετε, φτηνή επιθεώρηση. Διότι σήμερα βρισκόμαστε στο περιβόητο σταθμό Βενιζέλου και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν υπάρχουν εργοτάξια, ότι όχι απλώς δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή του σταθμού, αλλά ότι όπως μας ειδοποίησαν εδώ οι ειδικοί, δεν έχει καν ολοκληρωθεί η μελέτη για να ξεκινήσει η κατασκευή του σταθμού. Ο κύριος Καραμαλής με τον υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη και τους δύο γενικούς γραμματείς επισκέφτηκαν το σταθμό του μετρό στην Αγία Σοφίας, όπου έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι οι καθυστερήσεις δεν έχουν ξεπεράσει τα χρονοδιαγράμματα μετά την απόφαση για μεταφορά του σταθμού στην νότια πλευρά της Εγνατίας.